Καλησπέρα σας σύντροφοι και φίλοι. Ακούγομαι? Ακούγομαι. Λοιπόν, όπως λέει και ο τίτλος, ήρθαμε εδώ να συζητήσουμε συνδικάτα εργατών, όχι των εργοδοτών, οι νέοι εργαζόμενοι μαχητικά για την ανασύνταξη του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος. Επειδή όμως είμαστε και μια μάχημη εκδήλωση, θα προσαρμόσουμε το περιεχόμενο της κουβέντας σε εξελίξεις του τελευταίου καιρού, οι οποίες έτσι κι αλλιώς αναδεικνύουν το ζήτημα της ανασύνταξης του εργατικού κινήματος και σε εξελίξεις αυτό που λέμε το συμβαίνει τώρα. Οι εξελίξεις του τελευταίου καιρού είναι γνωστές. Είναι το νομοσχέδιο που δίνει γη και είδωρ στους μεγαλοεπιχειρηματίες, αποτελειών τις κλαδικές συμβάσεις και χτυπάει περαιτέρω τη συνδικαλιστική δράση. Και η άλλη έχει να κάνει με την προετοιμασία της απεργίας, πώς δρούμε εμείς, πώς στέκονται οι άλλοι απέναντι σε αυτό το ζήτημα. Και υπάρχουν και οι άλλες εξελίξεις οι οποίες συμβαίνουν τώρα, που δεν θα σας πω. Θα σας κρατήσω έτσι το ενδιαφέρον, θα αφήσω τους συνομιλητές να σας αναφέρουν τι ακριβώς συμβαίνει. Να τους συστήσω κι εγώ άλλη μια φορά, είναι ο Νίκος Μαυροκέφαλος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος και μέλος του Δουσίου του Εργατικού Κέντρου Αθήνας. Μου πες, Νίκο, θες περίπου μία ώρα, μία μισή να μιλήσει? Όχι, εντάξει. Και ο Θανάσης Γκόγκος είναι στο τμήμα για την εργατική και συνδικαλιστική δουλειά της Κεντρικής Επιτροπής και είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Όποιος ξέρει και έχει μια τριβή με τα συνδικαλιστικά και ξέρει και λίγο από τα πράγματα, είναι ο άνθρωπος που έχει να αντιμετωπίσει καθημερινά τον εργοδότη Καραγεωργόπουλο και τον Βασιλόπουλο. Ο άνθρωπος που στο σωματείο του έκανε εκλογοπολιστική συνέλευση με 104 άτομα σε σύνολο εγγεγραμμένο μελών 13.000. Οπότε είναι ένας συνδικαλιστής βαρέα και ανθυγινά. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση που έχει να κάνει ότι βρισκόμαστε μπροστά στην προετοιμασία της πανεργατικής απεργίας στις 24 Σεπτέμβρη. Να μας πει ο Θανάσης ποια είναι η δράση των κομμουνιστών, πια μιλάμε, στα συνδικάτα αυτήν την περίοδο. Σύντροφοι, ακούγομαι? Δεν κάνουμε κάποια ιδιαίτερη μάχη μέσα στα διοικητικά συμβούλια, όπως ανέφερε ο Χρήστος, έχοντας απέναντί μας τους διάφορους. Πραγματικοί ηρώες είναι οι συνάδελφοι μέσα στους χώρους δουλειάς που δίνουν καθημερινά μάχη για τα ζητήματα που τους απασχολούν και τα προβλήματα που συνεχώς διωγγώνονται, και αυτά έρχονται και αντανακλούν, αν θέλετε, σε ένα βαθμό στη δουλειά των συνδικαλιστικών οργανώσεων και κατ' επέκταση στο ρόλο και τις ευθύνες που έχει η ηγετική ομάδα της ΓΕΣΕ και αντίστοιχα της Ομοσπονδίας των Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Όσον αφορά τώρα το ερώτημα, προφανώς και παλεύουμε, σύντροφοι και φίλοι, για την επιτυχία της απεργίας, είναι αυτονόητο αυτό, η οποία ποτέ δεν είναι δεδομένη, ποτέ δεν είναι ένα απλό παιχνίδι, μια αποχή από την εργασία. Και έχοντας μπροστά μας εξελίξεις, έχοντας βγει από μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, με πυκνές εξελίξεις από το καλοκαίρι μέχρι σήμερα, που η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων δεν έχει αντιληφθεί ακόμα τη φόρα με την οποία έχει έρθει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να φέρει μέτρα, ούτε απ' την άλλη έχει αντιληφθεί το εύρος των παρεμβάσεων που επιχειρούνται αυτή τη στιγμή στα εργασιακά δικαιώματα και στη συλλογική δράση, νομίζουμε ότι η μάχη η τωρινή και με τις εξελίξεις που τρέχουν ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι σύνθετη και πολύ σημαντική. Υπό αυτή την έννοια, σύντροφοι, πρέπει να δούμε και με βάση την ερώτηση πιο συγκεκριμένα τη δράση των κομμουνιστών μέσα στα συνδικάτα, η οποία δεν μπορεί να μένει σε μία απλή παράθεση αιτημάτων, διεκδικήσεων, της ενημέρωσης ή της προστασίας των εργαζομένων από την εργοδοσία, χωρίς φυσικά να σημαίνει ότι αυτά τα υποτιμάμε. Είναι το α και το ω σε μια συνδικαλιστική οργάνωση, ο βασικός ρόλος ύπαρξή της, και άλλωστε είναι και αυτά τα ζητήματα που κάνουν έναν εργαζόμενο σήμερα να έρθει στο σωματείο του. Η δράση όμως, σύντροφοι και φίλοι, των κομμουνιστών στα συνδικάτα είναι πιο σύνθετη, έχει άλλη αφετηρία, άλλο τελικό σκοπό. Ο κομμουνιστής δεν μπορεί να μένει
σε ένα επιφανειακό επίπεδο ανάλυσης των εξελίξεων. Γι' αυτό και διαχωρίζεται από έναν συνεπή συνδικαλιστή που μπορεί να έχει ταξικό κριτήριο, αλλά δεν είναι κομμουνιστής. Τι εννοώ? Ας πάρουμε σύντροφοι και φίλοι τις τρέχουσες εξελίξεις και το νομοσχέδιο που έχει έρθει χωρίς να μπω στην ουσία του. Αν μείνουμε μόνο στο χτύπημα των συμβάσεων του ΟΜΕΔ ή της παρέμβασης στα συνδικάτα, είναι μια καλή προσπάθεια, αλλά είναι ημιτελής. Αν δεν τη συνδέσουμε και αν δεν την εκλαϊκεύσουμε σε μια πολιτική βάση. Ένα παράδειγμα. Αυτό που λέμε, σύντροφοι, σήμερα, ότι η χώρα μας έχει μετατραπεί σε μια απέραντη βάση, σε προκεχωρημένο φυλάκιο του ΝΑΤΟ, έχει βάθος. Από πίσω υπάρχει μια σωρός από οικονομικές συμφωνίες, με επιχειρηματικούς ομίλους, υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός από επιχειρήσεις, αλλά και από διάφορες χώρες. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι ο ΠΑΙΑΤ αυτή τη στιγμή, που περιτριγυρίζει σε όλη τη χώρα, επιβλέπει αυτές τις συμφωνίες, που ξεκίνησαν από την προηγούμενη κυβέρνηση και επιταχύνονται σήμερα, όπως δεν είναι τυχαίο, αν θέλετε και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό, ότι από τις εκθέσεις κάθε χρόνο στη ΔΕΘ πάνω στη Θεσσαλονίκη, οι τελευταίες ήταν αφιερωμένες και στην Ινδία και στην Κίνα, που δείχνει τέλος πάντων τι γίνεται γύρω μας όσον αφορά από αυτό που ονομάζει η κυβέρνηση σήμερα επενδυτικό κλίμα. Και το επενδυτικό κλίμα, σύντροφοι και φίλοι, μπορούμε να λέμε στις ανακοινώσεις μας προπαγανδιστικά και εκλαϊκευτικά ότι προϋποθέτει το τσάκισμα των εργασιακών δικαιωμάτων, αλλά στην ουσία του, σύντροφοι, προϋποθέτει το τσάκισμα του ΚΚΕ. Το μάτι είναι στραμμένο εκεί και θα έχουμε παρεμβάσει και το επόμενο διάστημα με το μάτι στραμμένο στο κόμμα. Είτε μιλάμε για τον εκλογικό νόμο, είτε μιλάμε ξανά μανά για τα ζητήματα των οικονομικών των κομμάτων. Και απ' την άλλη προϋποθέτει το τσάκισμα της συνδικαλιστικής δράσης, γι' αυτό έχουμε και το νομοσχέδιο, έχοντας το μάτι στραμμένο στο ταξικό κίνημα και τα σωματεία και όχι στα σωματεία και τις ηγεσίες αυτές που είναι δεδομένες και δικές τους. Κάπως έτσι νομίζουμε, σύντροφοι και φίλοι, εκλαϊκευμένα πρέπει να δίνεται στην ολότητά του το περίγραμμα, που μέσα σε αυτό εξελίσσονται οι καθημερινές μάχες που δίνουμε και δίνουν τα σωματεία για το μεροκάματο, για την ανάκληση μιας απόλυσης, δηλαδή να υπάρχει μια αντιστοιχία με τη μεγάλη εικόνα που κυριαρχεί. Την ίδια στιγμή, σύντροφοι και φίλοι, προσπάθεια που κάνουμε καθημερινά για την άνοδο της ταξικής πάλης δεν αναμετράται μόνο με τις δικές μας αδυναμίες, αυτές που έχουμε εμείς, που πολλές φορές και με αυτοκριτική τις παραθέτουμε. Δεν έχει να κάνει με την ωριμότητα των μαζών, που και αυτό το λέμε πολύ συχνά για την ύφεση που βρίσκεται το εργατικό λαϊκό κίνημα, αλλά παράλληλα έχει να κάνει και με τη στάση των άλλων των μηχανισμών της εργοδοσίας, των κομμάτων της και των ανθρώπων της στο συνδικαλιστικό κίνημα. Τι λένε όλοι αυτοί? Ότι πρέπει τα συνδικάτα να είναι μακριά και έξω από την πολιτική, από τους πολιτικούς αγώνες. Όταν μιλάνε, σύντροφοι και φίλοι, για συνδικάτα σήμερα, στην ουσία μιλάνε για την ανεξαρτησία τους, να είναι ανεξάρτητα από την πολιτική και την ταξική πάλη. Η ουσία, σύντροφοι και φίλοι, είναι αυτά, δηλαδή είναι η βάση του ρεφορμισμού. Πώς δηλαδή υπάρχει μια σταθερή προσπάθεια να συμβιβαστεί το εργατικό κίνημα, και όχι μόνο το συνδικαλιστικό, με το καπιταλιστικό σύστημα, με το σύστημα της εκμετάλλευσης και τους ενίοτες στόχους που αυτό βάζει μπροστά, είτε λέγεται τόνωση του επενδυτικού κλίματος, είτε ανταγωνιστικότητα. Κλείνω με το εξής όσον αφορά αυτή την ερώτηση, συντροφοί και φίλοι. Τα συνδικάτα ποτέ δεν ήταν και δεν θα μπορούσε να είναι ουδέτερα. Πάντοτε και ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες, με τις αυξημένες αρμοδιότητες που έχει το κράτος και τις ακόμα περισσότερες που με το νομοσχέδιο θέλει να πάρει η κυβέρνηση και ο Υπουργός Εργασίας, παρεμβαίνει δραστικά στην ολότητα της κοινωνικής ζωής, στον περιορισμό των δικαιωμάτων, οπότε οι υπάλληλοι των εργατών αντικειμενικά για τη διεκδίκηση οποιοδήποτε αιτήματος έχει πολιτικό χαρακτήρα. Και για να μην μιλάμε αόριστα, όταν ένα σωματείο σήμερα ή τα αιτήματα που βάζουμε μπροστά στην απεργία παλεύει για την αύξηση των μισθών, την υποχρεωτικότητα των συμβάσεων κ.ο.κ., που είναι οικονομικός αγώνας, δεν βρίσκει απέναντι μόνο τους εργοδότες, το μεμονωμένο ή συλλογικά, αλλά βρίσκει παράλληλα και ένα κράτος έτοιμο που νομοθετικά κατοχυρώνει τους μισθούς, και αν θελήσει ο εργαζόμενος να συγκρουστεί, να διαμαρτυρηθεί, να βγει μπροστά, θα συναντήσει απέναντί του και την κρατική καταστολή
και τη δικαιοσύνη. Οπότε, σύντροφοι, οι αγώνες αντικειμενικά, όπως είπαμε, έχουν πολιτικό χαρακτήρα και σε αυτό οι κομμουνιστές μέσα στα συνδικάτα προσπαθούν και να τον αναδεικνύουν και να τον φωτίζουν και να τον προχωρούν παραπέρα. Νομίζω ότι τώρα έχει έρθει η ώρα να μας πει ο Νίκος κάποιες πλευρές από το αναπτυξιακό νομοσχέδιο που έχει φέρει η κυβέρνηση της Δημοκρατίας και που έχει να κάνει, όπως είπαμε, με τις κλαδικές συμβάσεις και με το χτύπημα περαιτέρω της συνδικαλιστικής δράσης. Καλησπέρα και από μένα, σύντροφοι. Εύστοχα ο Θανάσης πριν χαρακτήρισε το νομοσχέδιο του επενδυτικού νόμου που φέρνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ότι η ανάπτυξη των καπιταλιστικών κερδών προϋποθέτει το τσάκισμα των εργασιακών δικαιωμάτων και τα συνδικάτα στο γύψο. Γιατί όποια πλευρά και αν πάρουμε του νομοσχεδίου αυτού που αφορούν τα εργασιακά, δεν υπάρχει πλευρά που να μην το επιβεβαιώνει. Ας πάρουμε για παράδειγμα τις κλαδικές συμβάσεις εργασίας, που αν εφαρμοστούν όλα αυτά που προϋποθέτει το νομοσχέδιο, τότε είναι πιο εύκολο να περάσει ένα βουνό από την τρύπα μιας βελόνας παρά να εφαρμοστεί κλαδική συλλογική σύμβαση σε ένα κλάδο. Γιατί σε αυτή την περίπτωση η εξαίρεση γίνεται κανόνας και ο κανόνας γίνεται εξαίρεση. Με μια σειρά προϋποθέσεις όπου ο νομοθέτης δίνει το δικαίωμα στον Υπουργό με υπουργικές αποφάσεις να καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα εξαιρούνται επιχειρησιακές συμβάσεις ή συμβάσεις που υπογράφουν οι ενώσεις προσώπων από τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις. Εξαρεί εξ οφίτσιο τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τις επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, οι οποίες όμως πια απασχολούν χιλιάδες εργαζόμενους. Μπορούν να εξαιρεθούν επιχειρήσεις οι οποίες κάνουν επενδύσεις, είναι θησαυρίζουν στην κυριολεξία και μπορούν να έχουν τρελά κέρδη, αλλά για να κάνουν τις επενδύσεις τους να λένε ότι στους εργαζόμενους ότι δεν μπορούμε σε αυτή τη φάση για ορισμένα χρόνια να πληρώνουμε τους κλαδικούς μισθούς. Η κυβέρνηση ήδη προβληματίζεται και υπάρχουν προτάσεις από τις εργοδοτικές οργανώσεις όποια νέα επιχείρηση στείνεται να εξασφαλίζεται για ορισμένα χρόνια να μην υπάρχει εφαρμογή των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, έτσι ώστε να εξασφαλίσουν πρώτα και κύρια ένα ορισμένο επίπεδο κερδοφορίας και μετά βλέπουμε. Ακόμα και σε επιχειρήσεις οι οποίες κατακτούν τρελούς ρυθμούς κερδοφορίας μπορούν να επικαλεστούν τον υψηλό ρυθμό ανεργίας στον ομό τους και να πούν ότι μπορούν να εξαιρεθούν από την κλαδική συλλογική σύμβαση. Μπορούν επιχειρήσεις ή ομάδες επιχειρήσεων να επικαλεστούν ότι μια κλαδική σύμβαση σε ένα κλάδο αναιρεί την ανταγωνιστικότητα της κερδοφορίας αυτού του κλάδου και μπορούμε να σκεφτούμε και άλλα τέτοια παραδείγματα που μπορούν να σκαρφιστούν στην κυριολεξία οι υπουργοί, το Υπουργείο Εργασίας και Επιχειρηματικοί Όμιλοι για να εξαιρούν τελικά τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους από τις κλαδικές συμβάσεις και ξέρουμε πολύ καλά, σύντροφοι, τι σημαίνει σήμερα ένας κλάδος να υπογράφει κλαδική σύμβαση, πόσος αγώνας, πόσος υδρότας στην κυριολεξία απαιτείται για να οργανωθεί μια τέτοια δουλειά. Βέβαια το νομοσχέδιο την πάει παραπέρα τη δουλειά. Θυμηθείτε, το 2012-2013 μας φέραν ένα καινούριο φρούτο της ενώσης προσώπων. Προσπάθησαν να βρουν ένα εργαλείο για να περάσουν την κατακόρυφη μείωση των μισθών και ιδιαίτερα των μέσων μισθών αλλά και του κατώτατου μισθού στις επιχειρήσεις και να πάνε οι εργαζόμενοι που από εκεί που έπαιρναν 800, 1000, 1200 ευρώ να πάνε μονομιάς στα 586. Μαζεύανε λοιπόν οι εργοδότες επιχειρήσεις τα τσιράκια τους, στείνανε ενώσεις προσώπων και αυτοί υπογράφανε επιχειρησιακές συμβάσεις με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να βλέπουν τους μισθούς τους μέσα σε μια νύχτα στην κυριολεξία να μειώνονται και 30 και 40 και 50%. Έτσι φτάσαμε από το 2011 μέχρι το 2019 ο μέσος μισθός να έχει πέσει 25%. Και ενώ κανείς περίμενε με βάση αυτά που του έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν και αυτά που του έλεγε η Νέα Δημοκρατία προεκλογικά ότι η ανάκαμψη θα φέρει και τους μισθούς πίσω, βλέπουμε το ακριβώς αντίθετο. Την κερδοφορία των καπιταλιστικών επιχειρήσεων να ανακάμπτει, τους ρυθμούς ανάπτυξης να ανακάμπτουν, αλλά η κυβέρνηση να φέρνει νομοσχέδιο, οι μισθοί να πέσουν ακόμα περισσότερο.
Γιατί με όλες αυτές τις εξαιρέσεις, με τις ενώσεις προσώπων κτλ, μπορεί να υπάρξει ραγδαία τα επόμενα χρόνια, ίσως και τον επόμενο χρόνο, ραγδαία μείωση των μισθών. Να πάρουμε το ζήτημα της μερικής απασχόλησης, όπου ήδη κερδίζει έδαφος και πια ένα στους τρεις εργαζόμενους δουλεύουν με μερική απασχόληση ή άλλες μορφές ελαστικής απασχόλησης. Μπορούμε, σύντροφοι και φίλοι, να βρούμε δεκάδες τέτοια παραδείγματα. Όμως αξίζει να σταθούμε στο εξής επιχείρημα. Έρχεται η εργοδοσία και η κυβέρνηση και σου λέει ότι αυτό που ζήσαν οι προηγούμενες γενιές, αυτό που ζήσαν οι παλιότεροι εργάτες, αυτό που ζήσαν οι πατεράδες και οι μανάδες της τωρινής βάρδιας της εργατικής τάξης, ότι αυτό είναι μεσαίωνας, ότι αυτό έφερε την κρίση, ότι να δουλεύεις 7ωρο και 8ωρο είναι απαρχαιωμένο, ότι να δουλεύεις με υψηλούς μισθούς είναι αντιπαραγωγικό, ότι να δουλεύεις χωρίς κοινωνικές παροχές είναι αντικίνητρο, ότι το μέλλον και το προοδευτικό είναι η ευελιξία, η κινητικότητα, είναι δηλαδή η μέγιστη εκμετάλλευση των εργαζομένων από τους καπιταλιστές. Και αν αυτά τα νομίζετε, σύντροφοι, ότι τα λένε μόνο στην Ελλάδα, πρέπει να πάρετε υπόψη σας και τη διεθνή εμπειρία. Τι κάνουν στη Γερμανία, τι κάνουν στη Μεγάλη Βρετανία, στη Γαλλία και αλλού, στον παράδεισο των καπιταλιστικών χωρών, όπου κάνουν τις συμβάσεις μιας μέρας, τις συμβάσεις μιας εβδομάδας, τα περιβόητα mini jobs. Για ρωτήστε τους εργαζόμενους εδώ στην Ελλάδα, στον κλάδο του τουρισμού, τις καθαρίστριες που υπογράφουν συμβάσεις μια μέρας, τους εργαζόμενους στην καθαριότητα που υπογράφουν συμβάσεις μια εβδομάδας, τους εργαζόμενους στα τηλεφωνικά κέντρα που υπογράφουν συμβάσεις ενός μήνα, τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις security που υπογράφουν συμβάσεις ανάλογα με το έργο. Επίσης μπορούμε να φέρουμε δεκάδες παραδείγματα στη σύγχρονη πραγματικότητα που επιβεβαιώνουν ότι αυτός ο εργασιακός μεσαίωνας είναι η βάση της εκμετάλλευσης και της ανάπτυξης των καπιταλιστικών κερδών. Γι' αυτό με τέτοια σκουπίδια γεμίζουν το μυαλό της εργατικής τάξης και της νεολαίας. Ό,τι έμεινε όρθιο στη φάση της κρίσης, θέλει η κυβέρνηση τώρα το υπόλοιπο 40%, όπως λέει ο ΣΕΒ, να τον κρεμίσει στη φάση της ανάπτυξης. Γι' αυτό παίρνουν αυτά τα μέτρα ενάντια στους συνδικαλιστές και στα συνδικάτα, ενάντια στους εργατικούς αγώνες. Γι' αυτό φέρνουν αυτές τις αντιδραστικές διατάξεις για το ηλεκτρονικό μητρό και για το ηλεκτρονικό φακέλωμα. Και το τελευταίο παράδειγμα για να κλείσω αυτή την παρέμβαση. Πριν λίγες εβδομάδες έγινε ένας μεγαλειώδης 9ήμερος απεργιακός αγώνας σε μια επιχείρηση στον τύπο και στο χαρτί. Αυτός ο αγώνας 4 φορές κρίθηκε παράνομο στα δικαστήρια, γιατί το δικαστήριο έκρινε ότι το δικαίωμα το διευθυντικό του εργοδότη είναι ανώτερο από τη συνδικαλιστική προστασία του πρόεδρου του εργατικού κέντρου της περιοχής που ήταν και εργαζόμενος στον κλάδο. Αυτό είναι το μέλλον που προδικάζουν για την εργατική τάξη, για τα συνδικάτα, αλλά η απάντηση που θα πάρουν ήταν η απάντηση που πήραν από τους εργάτες του συγκεκριμένου κλάδου, που μαζικά με μαζικές διαδικασίες, με συνελεύσεις και 9ήμερη απεργία κατάφεραν και πήραν πίσω τον συνάδελφό τους. Να προσθέσω σύντομα και ένα ζήτημα. Βγαίνει ο Υπουργός Εργασίας και λέει ότι εγώ αυξάνω την αμοιβή της μερικής απασχόλησης για κάθε ώρα πλέον της συμφωνημένης ώρας, δηλαδή αν δουλεύεις 4ωρο και δουλέψεις την 5η ώρα θα πληρωθείς το ορομίσθιο συν 12% και αυτό το εμφανίζει ως κάτι θετικό και ως κατάκτης. Καταρχάς είναι ένα ζήτημα το ότι 5η ώρα στη μερική απασχόληση δεν θεωρείται υπερορία, αλλά αυτό ας το αφήσουμε. Έρχεται λοιπόν εκ του πονηρού και σου λέει ότι αντί να πάρεις ας πούμε 3 ευρώ την ώρα, 3, 4, 12, την 5η ώρα θα πάρεις συν 3, 15, συν 12% του 3 ευρώ θα πάρεις και κάτι ακόμα 30, 40 λεπτά. Όλα αυτά τα λέει σε συνθήκες, ανέφερε πριν τα στοιχεία ο Νίκος και αυτό που μου έδωσε την αφορμή, σε συνθήκες όπου ειδικά ο μέσος μισθός στη μερική απασχόληση σε ετήσια βάση, μιλάμε με βάση τα στοιχεία, με ολόκληρο το 18 μιλάμε, από το 2011 μέχρι το 2018 έχει μειωθεί κατά 36%. Να προχωρήσουμε τώρα στην επόμενη ερώτηση. Έχουμε κι άλλα να πούμε για το ζήτημα του νόμου.
αλλά να προχωρήσουμε τώρα για τη στάση που κρατάει ο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός. Εδώ νομίζω μπορείς να αναφέρεις και κάποια πράγματα που συμβαίνουν τώρα απέναντι στην οργάνωση της απεργίας που έχουμε μπροστά μας. Σύντροφοι και φίλοι, όταν μιλάμε για απεργία καταλαβαίνουμε όλοι όσοι είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή ότι είναι σύγκρουση μέσα στους χώρους δουλειάς. Σύγκρουση με την κυβέρνηση, σύγκρουση με τον εργοδότη, αλλά και σύγκρουση που έχουν ως βάση και αφετηρία τη σημερινή συνείδηση των εργαζομένων που μπορεί να σκέφτονται το χαμένο μεροκάματο, το φόβο της απόλυσης και ούτω καθεξής. Σε όλα αυτά προστίθεται η παρέμβαση του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού που ενισχύουν τις παραπάνω δυσκολίες και έχουν μία αξιοθαύμαστη ποικιλία ενεργειών όταν θέλουν να λερώσουν, να ακυρώσουν, να υπονομεύσουν, να αποδυναμώσουν έναν αγώνα, μία απεργία. Η στάση τους όσον αφορά την τωρινή απεργία, αυτή που έχουμε μπροστά μας στις 24 του μηνός μεθαύριο, δεν μπορούμε να την κρίνουμε έξω από τις εξελίξεις και τη στάση τους στο τελευταίο διάστημα. Γι' αυτό και δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη η παρέμβασή τους όλες αυτές τις μέρες, και θα πω τώρα και στο εξής γιατί έχουμε και μια εξέλιξη στη συνέχεια, τη στάση τους σε διάφορους κλάδους που προσπάθησαν κυριολεκτικά να περάσουν τη σαπίλα τους από την τρύπα της βελόνας για να προκαλέσουν πλήγμα στην επιτυχία της απεργίας. Όσοι είμαστε εδώ γνωρίζουμε ότι τα εργατικά κέντρα του Λεκανοπεδίου, τα μεγάλα της Αθήνας, του Πειραιά, στο Λαύριο, έχουν πάρει απόφαση για απεργία πλάι σε αρκετές ομοσπονδίες και άλλα εργατικά κέντρα που σε κάποια από αυτά δεν πλειοψηφούν οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ. Δεν το κρύβουμε, σύντροφοι και φίλοι, την απεργία την πήγαμε στα γεμάτα και την πάμε στα γεμάτα, προκαλέσαμε συζητήσεις και συνεδριάσεις στα διοικητικά συμβούλια, όχι για εθιμοτυπικούς λόγους ή για κάποιο φετιχισμό, αλλά επειδή θεωρούμε ότι ναι, αυτό το νομοσχέδιο που έβαλε πλευρές πριν ο Νίκος είναι βόμβα και για τα εργασιακά δικαιώματα και για την συλλογική δράση και δεν μπορεί να περάσει ανεμπόδιστα ή στα μουγκά. Μέχρι πριν μια ώρα, σύντροφοι και φίλοι, θα λέγαμε για τη στάση τους σε κάποιες ομοσπονδίες, σε κάποια εργατικά κέντρα που με διάφορους τρόπους και διάφορα κόλπα προσπάθησαν να ακυρώσουν, να προκαλέσουν σύγχυση στους εργαζόμενους με οποιονδήποτε τέλος πάντων τρόπο να κερδίσουν χρόνο για να μην έχει επιτυχία η απεργία. Αλλού δεν εμφανίζονταν, ενώ είχαν πάρει απόφαση, αλλού δεν βγάζανε δελτία τύπου, αλλού έσπερναν φήμες ότι θα αλλάξει η απόφαση. Στην Κρήτη βάφτιζαν συνεννοήσεις δικές τους ως συνεδριάσεις οργάνων για να προτείνουν απεργία στις 25 του μηνός και πριν μία ώρα, σύντροφοι και φίλοι, με μία άθλια ανακοίνωση της ΓΕΣΕ, ανακοίνωση μνημείο που θα μείνει και αυτή πλάι σε αυτά που βλέπαμε στο βίντεο αρχικά, καλούν τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, επειδή δεν τους βγήκε ο σχεδιασμός για τις 25 του μηνός, καθώς η μία μετά την άλλη συνδικαλιστική οργάνωση παίρνανε απόφαση για τις 24, να προτείνουν σε συνδικαλιστικές οργανώσεις να πάρουν πίσω τις αποφάσεις τους, να αλλάξουν τις ημερομηνίες και προτείνει κινητοποίηση, λέει, γιατί δεν μπορεί να πάρει η ίδια απόφαση για απεργία, στις 2 Οκτώβρη. Και αυτό το συζητάνε τώρα έχοντας μπροστά τους συνεδριάσεις στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης και στο Εργατικό Κέντρο του Ηρακλείου. Και ο Νίκος μπορεί να πει, γιατί εκφράστηκε και στο Εργατικό Κέντρο της Αθήνας στη σύσκεψη που υπάρχει αυτή τη στιγμή για την προετοιμασία της απεργίας, αυτή η ξεδιάτροπη τακτική. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι το πρόβλημά τους δεν είναι οι ημερομηνίες. Δεν ήθελαν, σύντροφοι και φίλοι, ούτε θέλουν την απεργία. Το πρόβλημά τους είναι συνολικά ότι πριν 10 μέρες ο ίδιος ο Παναγόπουλος στη συνάντηση που είχε η ηγετική ομάδα της ΓΕΣΕ με τους υπόλοιπους εισαγωγικά κοινωνικούς εταίρους και το Μητσοτάκη έβγαινε και έλεγε με θρασίτητα απ' έξω ότι εμείς δεν βιαζόμαστε να κρίνουμε την κυβέρνηση, γιατί, σύντροφοι και φίλοι, τα έχουν συμφωνήσει όλα, τα έχουν παραδώσει όλα, έχουν δεσμευτεί για τα πάντα, έχουν πάρει εγγυήσεις, γι' αυτό άλλωστε νομίζω θα έχετε δει και το δελτίο τύπου που βγήκε κατά τη διάρκεια των ημερών της ΔΕΘ, το κτίριο της ΓΕΣΕ
όλη την προεκλογική περίοδο ήταν το μεγαλύτερο εκλογικό περίπτερο της Νέας Δημοκρατίας. Πέρασαν από εκεί, από το Χατζηδάκη και το Βορύδη, μέχρι τον Πλεύρη και τον Μπογδάνο. Αυτά έχει σημασία, σύντροφοι και φίλοι, να τα αναδεικνύουμε, γιατί από αύριο το πρωί προφανώς θα ξεκινήσει νέος γύρος συζητήσεων και θα πρέπει στα γεμάτα να παλέψουμε την απεργία που έχει προκηρυχθεί και επιπλέον να θυμίσουμε, γιατί σε όλες τις ανακοινώσεις τους αυτό που μπαίνει εμβληματικά είναι ότι το ΠΑΜΕ διέλυσε τα συνέδρια της ΓΕΣΕ και της Ομοσπονδίας, ότι δεν σέβεται τις δημοκρατικές διαδικασίες, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή άρα με βάση τις αρμοδιότητες που έχουμε από το δικαστήριο να πάρουμε απόφαση για απεργία, οπότε δεσμευόμαστε και το ΠΑΜΕ παίζει το ρόλο της κυβέρνησης και τρέχα γύρευε. Να θυμίσουμε λοιπόν, σύντροφο, ότι πριν ένα χρόνο που υπήρχε κανονικά διοίκηση της ΓΕΣΕ και η Αχτσόγλου και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έφερνε την πρώτη παρέμβαση στα συνδικάτα και στο δικαίωμα της απεργίας, τους ψάχναμε. Δεν έπαιρναν απόφαση και στις συνεδριάσεις των διοικητικών συμβουλίων έλεγαν ότι δεν θα ακολουθήσουμε το σχεδιασμό του ΠΑΜΕ, δεν χρειάζεται να προχωρήσουμε σε απεργία, άλλωστε έχουν τοποθετηθεί και για αυτό συγκεκριμένο ότι έχει φάει τα ψωμιά της, και λέγαν ότι υπάρχουν και άλλες μορφές πάλης. Και επειδή έχει μια αξία και κλείνω με αυτό, βγαίνουν τώρα και οι συνδικαλιστικές δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ και ξεμητίζουν. Προφανώς σιγά σιγά θα ξεμητίζουν όλο και περισσότερο και πρέπει να το πάρουμε και αυτό υπόψη μας, και έχουν μια ελευθερία πλέον ως αντιπολίτευση, ανεξαρτήτως αν κοιμούνται το βράδυ ΣΥΡΙΖΑ και ξυπνάνε λαοί το ανάποδο, και σε κάποιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, με την ίδια βέβαια πολεμική απέναντι στις δυνάμεις μας, στήριξαν απεργία για τις 24 του μηνός. Αλλά με βρώμικη προπαγάνδα που δεν κουνιέται ρούπι από τη συντονισμένη και ενιαία επίθεση που έχουν όλες αυτές οι δυνάμεις που τις ονομάσαμε την Τριανδρία αυτή πάνω συνδικαλιστική μαφία. Εδώ, σύντροφοι, μπορούμε να πούμε και φίλοι το εξής, ότι όλοι αυτοί που βρίσκονται στα τριτοβάθμια και στα δευτεροβάθμια όργανα δεν φύτρωσαν εκεί. Έχουν πρωτοβάθμια σωματεία όλοι, γιατί λένε ότι το ΠΑΜΕ μας δυσκολεύει, διέλυσε τα συνέδρια, δεν μπορούμε να πάρουμε απόφαση. Δεν έχουν συγκαλέσει στα σωματεία που βρίσκονται οι ίδιοι και εκλέγονται από αυτά στα πρωτοβάθμια, όχι διοικητικό συμβούλιο, όχι γενική συνέλευση, όχι μόνο τώρα, τον τελευταίο 1,5 χρόνο, γιατί είναι σωματεία μηχανισμοί, αλλά ούτε μια ανακοίνωση για τους τύπους, για να πούν ότι μεθαύριο υπάρχει απεργία. Να συνεχίσουμε, επανερχόμενοι πάλι στο νομοσχέδιο, να μας πει ο Νίκος πώς μπορούμε να απαντήσουμε, να σχολιάσουμε τα επιχειρήματα που σηκώνει η κυβέρνηση ότι φέρνει το ηλεκτρονικό μητρό και τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες προκειμένου να αντιμετωπίσει την οθεία και τα φαινόμενα του εκφυλισμού, και επίσης να μας κάνει και μια αναφορά, εάν γίνεται, για τη στάση που κρατάει ο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός απέναντι στις σημερινές εξελίξεις, αλλά και τη στάση που κράτησε τα προηγούμενα χρόνια. Επίσης, αν το θεωρεί ότι είναι η ώρα, να μας πει και για το ΕΚΑ που ανέφερε ο Θανάσης, την εξέλιξη που υπάρχει. Αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη σύσκεψη που έγινε στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας για την προετοιμασία της απεργιακής συγκέντρωσης και της απεργίας συνολικότερα στις 24 του μήνα, οι εκπρόσωποι της Πάσχια και της ΔΑΚΙ επιδίωξαν αυτό που τέθηκε προηγουμένως από το δελτίο τύπου της ΓΕΣΕ που ανέφερε ο Θανάσης, να ζητήσουν από τα σωματεία να ανατραπεί απόφαση για απεργία. Μπλοκαρίστηκε φυσικά αυτή η προσπάθεια από τα σωματεία που έχουν πάρει απόφαση 24 του μήνα και εκδηλώθηκε εκεί πέρα η θελημένη απόφαση να προχωρήσει απεργία χωρίς καμιά ταλάντευση για εκείνη την ημερομηνία. Και φυσικά δεν πρέπει να υπάρχει κανένας εφησυχασμός, καμιά επαγρύπνηση. Όμως θέλω να πω το εξής, όλα αυτά τα ζητήματα που συζητάμε πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να φτάσουν μέσα στους χώρους δουλειάς και στους εργαζόμενους. Αυτή η διαπάλη που υπάρχει σήμερα δεν μπορεί να μείνει μια διαπάλη κορυφών. Δηλαδή μια συζήτηση που θα κάνουν οι μοιημένοι, όσοι γνωρίζουν τι συμβαίνει με το συνδικαλιστικό κίνημα και όσοι είναι εκλεγμένοι στα συνδικάτα. Το νομοσχέδιο και ό,τι αφορά τα συνδικάτα αφορά πρώτα και κύρια την εργατική τάξη. Αφορά όλους τους εργαζόμενους. Γιατί χτυπάει βασικά εργασιακά δικαιώματα τα οποία κατακτήθηκαν
με στην κυριολεξία με ματωμένους αγώνες από το εργατικό κίνημα και με πρωτοπόρους τους κομμουνιστές, αλλά και, και ταυτόχρονα γιατί επιδιώκουν να βάλουν σοβαρά εμπόδια στην οργάνωση της πάλης των εργαζομένων και στη δράση των συνδικάτων. Γιατί με τα ίδια επιχειρήματα που η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει να φέρει τις διατάξεις που θα χτυπήσουν και θα βάλουν τα συνδικάτα στο γύψο, με τα ίδια επιχειρήματα επιδίωξε η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και έφερε τον νόμο για να βάλει εμπόδια στο πώς θα οργανώνουν την απεργία τους στο επίπεδο της επιχείρησης. Τι είναι το ηλεκτρονικό μητρό, σύντροφοι? Είναι ένα μεγάλο ηλεκτρονικό φακέλωμα. Γνωρίζουμε όλοι ότι δεν είμαστε στην εποχή της πέτρας και του καλεμιού. Δεν κρατάει κανένα συνδικάτο πια τα μητρώα του σε βιβλία με το θευτέρι. Όλα τα συνδικάτα έχουν ηλεκτρονικά μητρώα και όλα τα συνδικάτα αξιοποιούν τα ηλεκτρονικά μητρώα στις εκλογές τους και σε όλες τις διαδικασίες. Αυτό που όμως ενδιαφέρει την κυβέρνηση είναι να βάλει στο χέρι το σύνολο των εργαζομένων και ιδιαίτερα τους πρωτοπόρους αγωνιστές και τα ταξικά συνδικάτα και να τα παραδώσει στην εργοδοσία και στους κυβερνητικούς κρατικούς μηχανισμούς. Αυτό είναι η ουσία. Γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει όταν ένας εργαζόμενος είναι ξεμοναχιασμένος με τον εργοδότη του μόνος του στο χώρο δουλειάς. Φανταστείτε την εικόνα ένας εργαζόμενος να πρέπει να ψηφίσει πατώντας ένα κουμπί με τον προϊστάμενο πάνω από το κεφάλι του. Θυμηθείτε τι σήμαινε για δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους στα σούπερ μάρκετ, όπου τους περίμενε ο προϊστάμενος με το βανάκι να τους πάει να ψηφίσουν τους συνδικαλιστές του ΣΥΡΙΖΑ και τις ΠΑΣΚΕ. Τώρα το μόνο που καταφέρνουν είναι να τους γλιτώνουν από τον κόπο και από τα έξοδα της μετακίνησης και της βενζίνης. Τέτοιες σκηνές θα δούμε το επόμενο διάστημα, που εκτός των άλλων πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι το τελικό αποτέλεσμα θα το καθορίζει πάλι ο εργοδότης πατώντας ένα κουμπί, γιατί οι εργαζόμενοι ποτέ δεν ξέρουν ποιος θα ψήφιζε, τι θα ψήφιζε, τι θα έλεγε, ποια επιχειρήματα θα ανταλλάσσονταν. Και το κυριότερο, πρέπει να επισημάνουμε και σε αυτή την περίπτωση ότι πάλι ο Υπουργός Δερβέναγας με υπουργικές αποφάσεις θα καθορίζει όλες αυτές τις διαδικασίες. Το πώς θα γίνονται δηλαδή οι διαδικασίες αυτών των σωματείων και θα έχει το δικαίωμα να καθορίζει με υπουργική απόφαση ποιο θα είναι το αντιπροσωπευτικό σωματείο να υπογράφει συλλογική σύμβαση. Αυτός και όχι οι εργαζόμενοι με τα μητρώα τους, με τις διαδικασίες τους κτλ. Και μοιάζει ανέκδοτο αυτό που λένε ότι θα υπάρχει ασφάλεια, αφού κάθε μέρα διαβάζουμε ότι από μεγάλους κολοσσούς του διαδικτύου και του ίντερνετ χιλιάδες και εκατομμύρια στοιχεία προσωπικά να βγαίνουν στη φόρα και να αξιοποιούνται από τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Είναι λοιπόν ψέματα, είναι υπεκφυγή αυτό που λένε σε σχέση με το ζήτημα της δημοκρατίας και της αξιοποίησης των σύγχρονων μορφών. Αναρωτηθείτε, 96 σελίδες δικόγραφο, ταξικά συνδικάτα και ομοσπονδίες παρουσίασαν εκατοντάδες βρωμιές του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού. Πού τα βρήκανε τα συνδικάτα αυτά τα στοιχεία? Μα από τα μέσα από τα μητρώα, μέσα από τις καταστάσεις ψηφισάντων, μέσα από τις ίδιες τις λειτουργίες των συνδικάτων. Κι όμως υπάρχουν οι συγκεκριμένες πλειοψηφίες στη ΓΕΣΕ και σε άλλα μεγάλα συνδικάτα που εμποδίζουν και κρύβουν και κουκουλώνουν όλες αυτές τις βρωμιές για να μπορούν να στηρίζουν και να διαμορφώνουν αυτούς τους σχετισμούς δύναμης και να κρατιούνται γατζωμένοι στις καρέκλες τους. Και αν θέλετε υπάρχει και το εξής ακόμα παράδειγμα. Σήμερα σε πάρα πολλά εργατικά κέντρα και περισσότερο σε ομοσπονδίες αξιοποιείται μια μορφή που μοιάζει σε αυτό που αυτοί λένε η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Είναι η λεγόμενη επιστολική ψήφος. Και υπάρχουν μάλιστα ολόκληρες ομοσπονδίες όπως των τραπεζών που η μεγάλη μάζα των εργαζομένων ψηφίζει με επιστολική ψήφο. Κανείς εργαζόμενος και κανείς αντιπρόσωπος, παράδειγμα του συνεδρίου της ΟΤΟΕ,
δεν ξέρει αυτές οι επιστολικές ψήφους μέχρι να γίνει το συνέδριο που βρίσκονται. Ποιος τις κρατάει, τι ψηφίσανε. Ούτε οι ίδιοι εργαζόμενοι αντιπρόσωποι σε αυτό το συνέδριο δεν έχουν δικαίωμα να μάθουν, αφού οι συγκεκριμένες πλειοψηφίες της ΠΑΣ και της ΔΑΚΗ και του ΣΥΡΙΖΑ κρατούν ως ευτασπράγιστο μυστικό το πώς οι εργαζόμενοι ψήφισαν με αυτές τις διαδικασίες, το πόσους αντιπροσώπους εξέλεξαν και παρουσιάζουν απλά ένα σώμα αντιπροσώπων που ψηφίζει κατά τα άλλα κατά το δοκούν αυτά που θέλουν οι τραπεζίτες και ο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός. Υπάρχουν λοιπόν πολλά περισσότερα παραδείγματα που σε τελική ανάλυση μπορούμε να αξιοποιήσουμε και να πείσουμε χιλιάδες εργαζόμενους ότι αυτό που θέλουν δεν είναι εργατικά συνδικάτα όπου οι εργαζόμενοι θα μαζεύονται, θα συζητάνε, θα ανταλλάζουν γνώμες, απόψεις, θα υπάρχει διαπάλη ακόμα και σφοδρή μερικές φορές, αλλά ουσιαστική για την προοπτική της πάλης και για τα αιτήματα της εργατικής τάξης, αλλά θέλουν μηχανισμούς, τέτοιους όπως γνωρίσαμε και στην κρίση, τέτοιους όπως έχουμε γνωρίσει και σε όλη την Ευρώπη, όπου μάλιστα σε ορισμένα συνδικάτα, όπως στη Μεγάλη Βρετανία, στη Γαλλία, τα συνδικάτα παρουσιάζουν πολύ υψηλούς αριθμούς συμμετοχής των εργαζομένων σε αυτά, που θα είναι όμως θα κυριαρχεί η λογική της ανάθεσης, θα κάθονται στο τραπέζι του κοινωνικού διαλόγου για το πόσα θα χάνουν οι εργαζόμενοι, όπως το παράδειγμα το προηγούμενο που αναφέραμε, όπου η ΟΤΟΕ, χωρίς να μαζέψει τους εργαζόμενους και να αποφασίσουν, πήγε σε μια νύχτα και υπόγραψε 1.300 κατά τα άλλα δίθεν εθελοντικές απολύσεις στην Τράπεζα Πειραιώς. Λέμε ότι αυτό δεν θα περάσει και οι κομμουνιστές στα ταξικά συνδικάτα θα μπουν μπροστά για να ανατραπεί μια τέτοια κατάσταση. Να προσθέσω λίγο σε αυτά που λέει ο Νίκος, όχι από τη μεριά της δικιά μας, που εμείς ενδιαφερόμαστε για συνδικάτα μαζικά με συλλογική λειτουργία, αλλά ακόμα και από τη μεριά τη δικιά του στη Βρετανία, μετά το 2016 που πέρασε ο τελευταίος συνδικαλιστικός νόμος και αυστηριοποίησε πάρα πολύ τους όρους για την πραγματοποίηση μιας απεργίας, ξεκίνησε η κουβέντα για την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Μια μικρή παρένθεση. Αν δεν κάνω κανένα τρομερό λάθος, αυτή τη στιγμή σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ηλεκτρονική ψηφοφορία σε συνδικάτα δεν υπάρχει πουθενά. Ξεκίνησε λοιπόν η κουβέντα για την ηλεκτρονική ψηφοφορία στη Μεγάλη Βρετανία. Και εδώ έχει ένα ενδιαφέρον ότι η ΤΟΥΚ, δηλαδή η αντίστοιχη ΓΕΣΕΕ, με λύσα ζητάει την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Έκανε και καμπάνια γι' αυτό και συλλογή υπογραφών. Και η δικιά μας στην πραγματικότητα το στηρίζει αυτό, αλλά είναι τραβάτε με κι ας κλαίω. Στην έκθεση που ανέθεσε η κυβέρνηση σε κάποιον ΣΕΡ, δεν θυμάμαι το όνομά του, για να δει αν μπορεί να εφαρμοστεί η ηλεκτρονική ψηφοφορία στα συνδικάτα, αυτό που τονίζεται είναι ένα το ζήτημα της μυστικότητας της ψήφου, της ασφάλειας της ψήφου, του εξαναγκασμού των εργαζομένων, των κυβερνοεπιθέσεων που μπορεί να έχει ένα τέτοιο σύστημα και άλλα τέτοια παρόμοια. Ας δούμε λίγο το εξής. Σήμερα έχουμε μια φορευτική επιτροπή που αποτελείται από απλούς εργαζόμενους που εκλέγονται μέσα από μια διαδικασία. Εάν συμβεί ηλεκτρονική ψηφοφορία, τότε φεύγουμε από την φορευτική επιτροπή και πάμε σε μια διαδικασία που την ελέγχει ποιος. Ένας πολύ εξειδικευμένος τεχνικός, ένας σερβερ. Και αν σήμερα βλέπουμε φαινόμενα μεγάλα νοθείας και εκφυλισμού με φορευτικές επιτροπές, σκεφτείτε τι μπορεί να συμβεί τότε. Και μια και μιλάμε για εκφυλισμό και νοθεία, νομίζω ότι έφτασε η ώρα του Θανάση να μας πει για μια πλούσια πείρα που έχουμε μαζέψει τα τελευταία χρόνια από το τι έχει γίνει στη ΓΕΣΕΕ, στην Ομοσπονδία των Ιδιωτικών Υπαλλήλων και σε άλλα συνδικάτα. Με ποιους μηχανισμούς παρεμβαίνει η συνδικαλιστική μαφία για να διατηρήσει τις καρέκλες της και να παίξει το ρόλο της, να στηρίξει δηλαδή τους εργοδότες. Αυτά που έγιναν, σύντροφοι και φίλοι, τους τελευταίους μήνες στη ΓΕΣΕΕ και την Ομοσπονδία των Ιδιωτικών Υπαλλήλων, αλλά και σε διάφορα εργατικά κέντρα της περιφέρειας που είχαμε αντίστοιχες καταστάσεις, έχουν πάρει μια κάποια δημοσιότητα, είναι γνωστά σε ένα τμήμα εργαζομένων που βρίσκεται οργανωμένο στα συνδικάτα και συζητάμε μαζί του. Χρειάζεται όμως και βάθεμα και υπενθύμηση και επικαιροποίηση, καθώς αυτή η ομάχη μπορεί σήμερα να μην βλέπουμε την αξία της και τη σημασία της
λόγω της καθημερινής δράσης που μας πνίγει. Είναι μια μάχη όμως που δόθηκε και εξελίσσεται και πρέπει να καταγραφεί σαν μια σημαντική παρέμβαση απέναντι στο σχεδιασμό της κυβέρνησης, της εργοδοσίας, των κυβερνήσεων μάλλον, της μεγαλοεργοδοσίας και των ανθρώπων τους μέσα στα σωματεία. Είναι προφανές, σύντροφοι και φίλοι, ότι όταν μιλάμε εμείς για ανασύνταξη του κινήματος με τους όρους και τους δείκτες που μετράμε εμείς για αυτήν, την ίδια στιγμή υπάρχει ένας αντίστοιχος σχεδιασμός που έχει το κράτος, η εργοδοσία και οι άνθρωποι της. Τα προηγούμενα χρόνια αλλά και σήμερα υπάρχουν δυνάμεις συνδικαλιστικές και άλλες που παίζουν με τις λέξεις της ανασυγκρότησης και της ανασύνταξης του συνδικαλιστικού κινήματος, καθώς βλέπουν και αυτοί από την πλευρά τους, μακριά, παίρνουν τα μέτρα τους, δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη και, αν θέλετε, και αυτό που είπαμε πριν όσον αφορά τη συνεχή προσπάθεια που κάνουν για να μεταβάλουν και να ακυρώσουν μια απεργιακή μάχη, έχει και τέτοια στοιχεία. Σύντροφοι και φίλοι, δεν θα εστιάσω τι έγινε αναλυτικά στην Καλαμάτα και στη Ρόδο, τι έγινε με τις κάρτες των αντιπροσώπων που κυκλοφορούσαν σαν διαφημιστικό υλικό στις αίθουσες και στα δωμάτια των αντιπροσώπων, την καταστολή με τα ΜΑΤ και τους ασφαλίτες που είχε και το βίντεο το εισαγωγικό σε διάφορα συνέδρια εργατικών κέντρων, καθώς νομίζω, σύντροφοι, ότι όσοι είμαστε παρόντες και πρέπει να μεταφερθεί αυτό, και μόνο η εικόνα του Παναγόπουλου με φόρμα στις 6 το πρωί να περιφρουρεί το συνέδριο και το ξενοδοχείο από τους εργάτες αντιπροσώπους είναι χίλιες λέξεις. Να εστιάσουμε όμως, σύντροφοι, στο εξής. Είπε και ο Νίκος πριν, οι μηχανισμοί και το όργιο νοθείας στο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ αποτυπώθηκε σε ένα μεγάλο κείμενο 90 και πλέον σελίδων, στο οποίο υπάρχει μια αναλυτική καταγραφή παρεμβάσεων, παρατυπιών από παρεμβάσεις εργοδοσίας, νοθείας αναλυτικά σε μια σειρά συνδικαλιστικές οργανώσεις. Στο κείμενο πιάστηκαν οι πιο εξόφθαλμες και οι πιο προκλητικές, από τους οικοδόμους της Φαρκαδόνας με τους 800 οικοδόμους, που προφανώς όποιο παιδί γεννιέται εκεί γίνεται οικοδόμος, από σωματεία που εμφανίζονταν στους ψηφίσαντες να έχουν παραπάνω από τους καταγεγραμμένα εργαζόμενους που δίνουν τα επίσημα στοιχεία, από σωματεία, σύντροφοι και φίλοι, που οι ψηφίσαντες εκεί πέρα σπάνε κάθε παγκόσμιο ρεκόρ στο σπριντ για να ψηφίζουν ανά 20 και 30 δευτερόλεπτα, σωματεία όπως τα Χανιά, σωματείο εμποροϋπαλλήλων για την ακρίβεια, που μέρα καθημερινή στις 11 η ώρα εμφανίστηκαν να συμμετέχουν σε Γενική Συνέλευση 500 εργαζόμενοι και να ψηφίζουν παράλληλα. Και φυσικά σε όλα αυτά, γιατί είναι αμέτρητα τέτοια παραδείγματα που δεν έχουν δει, σύντροφοι και φίλοι, και το φως της δημοσιότητας όλα αυτά, ξεχωριστό κεφάλαιο είναι η ίδια η παρουσία των εργοδοτών στις γραμμές μας. Να μεταφέρω συμπυκνωμένα, σύντροφοι, την εμπειρία από την Ομοσπονδία των Ιδιωτικών Υπαλλήλων, που βρίσκονται όλα αυτά τα στελέχη που είναι και στην ηγετική ομάδα της ΓΕΣΕΕ, ξεκινώντας, σύντροφοι, από αυτά τα σωματεία, κατ' όνομα είναι σωματεία γιατί είναι μηχανισμοί, για να κατανοήσουμε καλύτερα και το βάθος της δικής μας παρέμβασης και την επιμονή. Παραδείγματος χάρη, ο μηχανισμός με τον τίτλο Σωματείο Εργαζομένων στα Σούπερ Μάρκετ, που μέσα σε αυτόν υπάρχει ένας πολύ μεγάλος διευθυντικός μηχανισμός από τα τρία σούπερ μάρκετα μεγάλα της Αττικής, του Σκλαβενίτη, του My Market και του ΑΒ Βασιλόπουλου, φέρνει στο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ, της Ομοσπονδίας των Ιδιωτικών Υπαλλήλων και κατ' επέκταση και της ΓΕΣΕΕ, 62 αντιπροσώπους. Ψηφίζουν πάνω από 6.000 μέλη, κάτω εργαζόμενοι, γιατί γράφονται εκείνη τη στιγμή, κάτω από ένα πλέγμα πιέσεων, εκβιασμών. Δεν μπορείτε να φανταστείτε κάθε είδους απειλές που κυριαρχούν μέσα στους χώρους δουλειάς και στα καταστήματα των σούπερ μάρκετ. Και έσπασε ο διάολος το ποδάρι του και όλα, σύντροφοι, ήταν και άτυχοι, και μέσα σε όλη αυτή τη βαβούρα εμφανίστηκε και η διευθύντρια του My Market, που καλούσε τους εργαζόμενους να χαμογελάνε για τα 300 ευρώ, που ήταν μέλος αυτού του σωματείου. Και δεν ήταν και το πιο αναβαθμισμένο στέλεχος. Υπάρχουν τέτοια στελέχη δεκάδες, που δεν είναι αυτά που λέει ο Παναγόπουλος στο βίντεο, προφανώς εργαζόμενοι που μπορεί να έχουν έναν τίτλο και παίρνουν 500 ευρώ. Μιλάμε για ανώτερα διευθυντικά στελέχη και golden boys.
Και αυτό είναι σύντροφοι και φίλοι ένας μηχανισμός. Υπάρχει το δίδυμο αδερφάκι τους, το πανελλαδικό, που από εκεί εκλέγεται ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας, ο Κυριακούλιας, που είναι αυτός που έβγαινε στις ανακοινώσεις που τις είδατε, οι περισσότεροι από εσάς νομίζω, που έλεγε στους εργαζόμενους η ανακοίνωση επίσημη του My Market, ψάξτε τον κύριο Κυριακούλια να σας πει τι θα ψηφίσουν. Δεν τους φτάνει αυτό το σωματείο, είναι το σωματείο παροχής υπηρεσιών, μια γενικούρα που από εκεί εκλέγεται ο οργανωτικός γραμματέας της Ομοσπονδίας που είναι και στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΑ, που έχει αντίστοιχες διαδικασίες. Δεν τους φτάνουν όλα αυτά, έχουν και τα παιδιά τους, γιατί είναι τα ίδια υλικά που έχουν στα επιχειρησιακά σωματεία, όπως παραδείγματος χάρη στο ΑΒ Βασιλόπουλου, που από εκεί εκλέγονται άλλοι 5 αντιπρόσωποι και δεν έχουν εμποροϊπάλληλο ούτε για δείγμα, είναι μέσα οι εκλογές στα γραφεία της επιχείρησης, και αφήνουμε έξω τον Πασέτο του σωματείου του Βασιλόπουλου, που σε αυτό συμμετείχαν μέσα δεκάδες διευθυντικά στελέχη ανώτερα, μέχρι και μέλος της διοίκησης της Attica Group. Καταλαβαίνετε λοιπόν, σύντροφοι και φίλοι, ότι αν το αφρίσουμε όλο αυτό, δεν μιλάμε απλά για μια αλλαγή συσχετισμού, αλλά για πλήρης αλλίωση. Είναι πάνω σχεδόν από το μισό της πραγματικής, δεν λέμε σύντροφοι και φίλοι ότι αλλάζει ο σχετισμός, έχουμε πλήρη γνώση του τι γίνεται. Αλλά υπάρχει πλήρης αλλίωση. Και αφήνουμε, και κλείνω με αυτό, το κεφάλαιο Καραγεωργόπουλος, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ ικανός άνθρωπος. Είναι ένας συνδικαλιστής με απεργία πείνα στην πλάτη του, τη διαφημίζει κιόλας ενίοτε, με 4 επιχειρήσεις που έχει εμπλακεί το όνομά του, σε διάφορους οικονομικούς τομείς, από νέες τεχνολογίες και τα τυχερά παιχνίδια, και παράλληλα είναι και σε κάμποσες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Καθώς χοροπηδέει από τη μία στην άλλη για να εκλεγεί. Είναι στο Εργατικό Κέντρο της Πάτρας, είναι στην Ομοσπονδία των Ιδιωτικών Υπαλλήλων, είναι στο Πρωτοβάθμιό του, είναι στην Ομοσπονδία των Τυχερών Παιχνιδιών. Καταλαβαίνετε λοιπόν, σύντροφοι, και αν είδατε τις τελευταίες μέρες βγήκαν και τα στοιχεία από το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων, που είχαμε κάποια αντίστοιχα γεγονότα εκεί πέρα και οι δυνάμεις μας, η αλήθεια είναι ότι το πάλεψαν πολύ συγκεκριμένα για να βγουν στη δημοσιότητα και να εκφραστεί, γιατί η δημοσιότητα δεν είναι τίποτα, σύντροφοι, παραπάνω από το να αναδείξεις τέτοιες πλευρές στους εργαζόμενους νοθείας. Εκεί, σύντροφοι και φίλοι, γίνανε εκλογές σε 3 σωματεία από την αρχή. Το σωματείο λοιπόν των 700-800 οικοδόμων έπεσε στους 160. Το σωματείο το περιφερειακό των υπαλλήλων εκεί στα Τρίκαλα, από τους 400, έπεσε στους 60. Το αντίστοιχο των ΟΤΑ, από τους 250 έπεσε στους 60 και πάει λέγοντας. Οπότε, σύντροφοι και φίλοι, είναι δυνατόν να κλείναμε τα μάτια σε αυτό τον συσχετισμό, σε αυτές τις διαδικασίες και να υποκλεινόμασταν, που πετάξτε έξω τα νούμερα, να υποκλεινόμασταν στο εξής, να διαμορφώνεται ένας σχετισμός με πιέσεις από την εργοδοσία και διευθυντικά στελέχη πάνω σε εργαζόμενους και να αποδεχτούμε τη φυσική παρουσία της εργοδοσίας. Η απάντηση σε αυτό, νομίζω, σύντροφοι και φίλοι, δίνει και την αξία αυτής της μάχης. Εγώ δεν μπορώ παρά να θυμίσω όταν έβγαινε ο Παναγόπουλος στις καταγγελίες που είχαμε εμείς ότι βάζεται και ψηφίζουν διευθυντές, διευθυντικά στελέχη, και έλεγε αυτός ότι δεν είναι τίποτα, είναι υπεύθυνοι πωλήσεων σε τυριά και αλατικά. Το αμίμητο σύνθημα που ακούστηκε πάρα πολύ στη Ρόδο, φέρτε μπροστά μας τα αφεντικά και βάλτε τους να κόβουν σαλάμια και τυριά. Τώρα να δούμε απέναντι σε όλη αυτή την κατάσταση που περιέγραψε ο Θανάσης, πώς αντιδράσαμε εμείς, πώς αντιμετωπίσαμε όλη αυτή την κατάσταση μπροστά στα συνέδρια της ΓΕΣΕ και της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Σύντροφοι, το μέτωπο ενάντια στην Οθεία και τον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό είναι διαχρονικό. Από την ύπαρξη της ταξικής πάλης, από τη δράση των ταξικών συνδικάτων, από τη δράση των κομμουνιστών μέσα στο εργατικό κίνημα. Φυσικά, οι διαστάσεις που λαμβάνει τούτη την περίοδο είναι πάρα πολύ μεγάλες και αντίστοιχη ήταν η πρωτοβουλία που πήραν τα ταξικά συνδικάτα. Πραγματικά, ο βασικός προσανατολισμός που δόθηκε από το ΠΑΜΕ και από τις ταξικές οργανώσεις ήταν να φτάσουμε πλατιά μέσα στην εργατική τάξη, να αποκαλύψουμε αυτά τα φαινόμενα νοθείας, αν είναι δυνατόν μέχρι και στον τελευταίο εργαζόμενο. Να του αποκαλύψουμε ότι αυτή η περιβόητη διευθύντρια που είπε προηγουμένως ο Θανάσης, που είπε ότι το 300 είναι 300 φορές πολλαπλάσιο του 0, ότι αυτή στείνει ψηφοδέλτια, βάζει τον εαυτό της μέσα στο ψηφοδέλτιο, ψηφίζει τον εαυτό της, αντιπροσωπεύει εργαζόμενους. Όλη αυτή η σαπίλα και ο εκφυλισμός δηλαδή,
ο οποίος εκφράζεται σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του οργανωμένου εργατικού κινήματος. Και έχει μια τεράστια σημασία στο γεγονός ότι αυτή η πλατιά προσπάθεια που οργάνωσαν τα συνδικάτα που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ και την οποία ακολούθησαν και όμως και άλλοι πρωτοπόροι αγωνιστές, βρήκε πλατιά απήχηση μέσα στην εργατική τάξη. Στήριξαν αυτές τις πρωτοβουλίες δεκάδες διοικητικά συμβούλια. Στήριξαν αυτές τις πρωτοβουλίες δεκάδες συνδικαλιστές, στους οποίους μας διαχωρίζουν ακόμα πολλές διαφωνίες. Υπάρχουν ακόμα διαφορές σε σχέση με το πώς αντιλαμβανόμαστε το κίνημα και την προοπτική του, όμως δεν ανέχονταν αυτή την εκφελιστική κατάσταση μέσα στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα. Είναι μια πραγματικότητα ότι συναντήσαμε χιλιάδες εργαζομένους όπου μας ρωτούσαν στους χώρους δουλειάς τι είναι το ΓΕΣΕΕ. Γιατί πρώτη φορά ήρθαν αντιμέτωποι με μια τέτοια, οργάνωση, με μια τέτοια ερώτηση, αφού ποτέ σε έναν αγώνα, σε ένα πρόβλημά τους, σε μια διεκδίκησή τους, δεν είδαν τους εκπροσώπους της ΓΕΣΕΕ. Και πραγματικά είναι φανερό και από την ίδια τη ζωή επιβεβαιώθηκε ότι δεν βρέθηκε ούτε ένας πραγματικός εργάτης, στην κυριολεξία ένας πραγματικός εργάτης, όπου είναι να υπερασπιστεί τη συνδικαλιστική μαφία στα όχι μόνο στα συνέδρια της ΓΕΣΕΕ και της ΟΗΕ, αλλά και μέσα στους χώρους δουλειάς. Το αντίθετο, υπήρχαν πάρα πολλοί εργαζόμενοι που εκλέγονταν ακόμα και από άλλα ψηφοδέλτια, που μας έλεγαν ότι προχωράτε, καλά τους κάνετε, πρέπει να τελειώσουμε με τους εργοδοτικούς, με τους ανθρώπους της εργοδοσίας στους χώρους δουλειάς. Και εκτιμάμε πάρα πολύ το θετικό το γεγονός, όχι μόνο ότι αυτή η πρωτοβουλία των ταξικών συνδικάτων γνώρισε μια πλατιά απήχηση μέσα στα συνδικάτα, αλλά και γιατί μας έφερε πιο κοντά, έφερε το ΠΑΜΕ πιο κοντά, έφερε τους κομμουνιστές πιο κοντά, με συνδικάτα και συνδικαλιστές που δεν συμφωνούν σε όλα μαζί μας, που έχουμε γνωριστεί και έχουμε συμπορευτεί σε αγώνες που γίνανε τα προηγούμενα χρόνια για τον ασφαλιστικό, για τις συλλογικές συμβάσεις, για μια σειρά ζητήματα που υπάρχουν σε κλάδους και χώρους δουλειάς, και με αυτές τις δυνάμεις, με αυτά τα συνδικάτα συμπορευτήκαμε μαζί. Συζητάμε μαζί ακόμα και τώρα. Συνδικαλιστές και εργαζόμενους που δεν έχουν βγάλει ολοκληρωμένα συμπεράσματα ή τουλάχιστον δεν έχουν συνειδητοποιήσει πλήρως αυτά που λέει το κόμμα μας, αυτά που λέει το ΠΑΜΕ και τα ταξικά συνδικάτα μέσα στο εργατικό κίνημα. Όμως έχει ανοίξει ένας ελπιδοφόρος δρόμος. Αυτό τον ελπιδοφόρο δρόμο θέλουμε και από αυτή τη συζήτηση να αναδείξουμε. Αυτόν τον ελπιδοφόρο δρόμο θέλουμε να ανοίξουμε πλατιά μέσα και σε άλλα συνδικάτα, μέσα πλατιά στην εργατική τάξη και σε συνδικαλιστές που είναι σε μια πορεία να βγάλουν πιο ολοκληρωμένα πολιτικά και συνδικαλιστικά συμπεράσματα. Και εκτιμάμε ότι όλο αυτό το μέτωπο που έχουμε ανοίξει με τη ΓΕΣΕΕ και είμαστε σίγουροι ότι ήδη έχει γραφτεί στην ιστορία, γιατί και ορισμένα γεγονότα όταν εξελίσσονται την ιστορική τους διάσταση δεν μπορεί κανείς να την αντιληφθεί εξ ολοκλήρου, όμως πρέπει να έχουμε συνείδηση και εμείς και αυτοί οι συνδικαλιστές και συνολικά η εργατική τάξη ότι τούτη την περίοδο το εργατικό κίνημα, το ταξικό εργατικό κίνημα και το ΠΑΜΕ γράφει ιστορία, γιατί αναμετρέται με τέτοιους όρους με τον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό και με τέτοιους όρους θα αναμετρηθούμε το επόμενο διάστημα, όχι μόνο μπροστά στην απεργία, αλλά γιατί συνολικότερα θέλουμε η εργατική τάξη να βαδίσει το δρόμο της κοινωνικής ανατροπής. Με στόχο να τελειώσουμε στα επόμενα 10 λεπτά, θα ζητήσω από τον Θανάση τον Κόκο να μας πει δύο λόγια για το πώς συνεχίζουμε από εδώ και πέρα και στη συνέχεια ο Νίκος να κάνει το κλείσιμο. Σύντροφοι, στο ζήτημα της οργάνωσης και πάνω στις πλευρές της ανασύνταξης
στο κέρδισμα νέων ανθρώπων κτλ. Καταλαβαίνουμε ότι η κατάσταση είναι δύσκολη και το αντιλαμβανόμαστε καλύτερα όσοι εμπλεκόμαστε άμεσα με τη ζωή και τη δράση των σωματείων. Κατανοούμε σε πρώτη φάση ότι το πρόβλημα της μαζικοποίησης των σωματείων είναι καθοριστικό και η δουλειά που κάνουμε σήμερα για την οργάνωση των συναδέλφων μέσα στους χώρους δουλειάς και στους κλάδους είναι δύσκολη και κοπιαστική. Από την άλλη, στην απόσπαση δυνάμεων, γιατί είναι δύο διαφορετικοί δείκτες που βέβαια συγκλίνουν, δεν διαχωρίζονται μεταξύ τους, βρισκόμαστε σε μία βαλτωμένη κατάσταση που αντικειμενικά αυτό που κάνουμε τώρα είναι να ταρακουνάμε τα νερά ώστε να διαχωρίζονται τα βρώμικα νερά από τα καθαρά. Γι' αυτό και απευθυνόμαστε σταθερά και τα καλέσματά μας όχι μόνο μπροστά στην απεργία αλλά και του προηγούμενου διαστήματος απευθύνονται σε ένα κομμάτι που βρίσκεται και στις άλλες δυνάμεις, δεν έχει όμως λερωθεί, δεν έχει παίξει ιδιαίτερο ρόλο και είναι, μπορούμε να το πούμε, έτοιμο. Τα καλέσματά μας εστιάζουν εκεί, έχουμε θετικά παραδείγματα σε αυτή την προσπάθεια και μπορούν να πολλαπλασιαστούν. Και μια που πιάσαμε και τα νερά, μετά τη βροχή λέει ο λαός μας, άλλοι κοιτάνε τις λάσπες, άλλοι κοιτάνε το ουράνιο τόξο. Εμείς σύντροφοι και φίλοι είμαστε με τους δεύτερους, κοιτάμε τη διέξοδο. Και κοιτάμε τις δυνατότητες οργάνωσης νέων δυνάμεων με προσανατολισμό στους νέους εργαζόμενους, στη νέα βάρδια της εργατικής τάξης, γιατί είναι και από τους πιο σημαντικούς δείκτες της ανασύνταξης του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος. Είναι ανάγκη να πάρουμε πρωτοβουλίες οργάνωσης αυτού του κόσμου, να συγκροτήσουμε σωματεία εκεί που υπάρχουν εργαζόμενοι ανοργάνωτοι και βασανίζονται, εκεί που φαίνεται ότι υπάρχει κενό. Πρέπει να έχουμε σταθερά το μάτι μας στραμμένο στους στρατηγικούς τομείς καταρχάς, σε στρατηγικούς τομείς και κλάδους της οικονομίας που μας ενδιαφέρουν, αλλά και σε μεγάλους χώρους δουλειάς που υπάρχουν εκεί πέρα εκατοντάδες εργαζόμενοι με άθλιες εργασιακές σχέσεις, μισοάνεργοι, μισοεργαζόμενοι. Οι συσχετισμοί, σύντροφοι και φίλοι, δεν είναι στατικοί, όμως δεν μπορεί να υπάρχει αποδοχή τους, άλλο αν γνωρίζουμε σήμερα ότι σχεδόν σε κάθε κλάδο, ακόμα και εκεί που έχουμε την πλειοψηφία, γιατί πρέπει να έχουμε στο μάτι μας, όπως είπα και πριν, και τη μεγάλη εικόνα, είναι αρνητική. Ανασύνταξη λοιπόν σημαίνει αλλαγή των συσχετισμών, με οργάνωση πρώτα και κύρια στους χώρους δουλειάς. Μπορεί να υπάρχει λόγου χάρη ένα διοικητικό συμβούλιο σε ένα σωματείο, κλαδικό ή επιχειρησιακό, το οποίο να είναι τέρμα λερωμένο, να είναι τέρμα εργοδοτικό, όμως από κάτω υπάρχουν εργαζόμενοι που δεν έχουμε δικαίωμα σε καμία περίπτωση ή να τους τσουβαλιάζουμε ή να τους ταυτίζουμε. Αντίστοιχα, σε ένα διοικητικό συμβούλιο, σύντροφοι και φίλοι, μπορεί να υπάρχουν και έχουν υπάρξει περιπτώσεις από αυτές τις δυνάμεις που υπάρχει διαφοροποίηση. Δεν λέμε, σύντροφοι και φίλοι, ότι αυτόν τον άνθρωπο τον κερδίσαμε ιδεολογικά, τον κερδίσαμε πολιτικά, ακόμα και συνδικαλιστικά, αλλά ακόμα και η ουδετεροποίησή του σε ένα ζήτημα σήμερα και σε αυτές τις εξελίξεις που έχουμε μπροστά μας είναι βήμα και για αυτόν και πρέπει να το μετράμε και εμείς στην καθημερινή δράση και δουλειά μας. Το επόμενο διάστημα, σύντροφοι και φίλοι, έχουμε κάποιες εκκρεμότητες. Πρέπει να γίνουν τα συνέδρια στην Ομοσπονδία των Ιδιωτικών Υπαλλήλων και στη ΓΕΣΕ. Και όπως φαίνεται, αυτές οι μέρες δεν θα αργήσουν. Η δέσμευσή μας είναι μία. Ότι τη μάχη που αρχίσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι στη μάχη αυτή που έχουν μπει πολλές δυνάμεις, συνδικάτα και εργαζόμενοι, ανεξαρτήτως της επίθεσης που θα δεχτούμε και είναι εν γνώση μας, είναι δέσμευση αυτή τη μάχη ότι θα τη συνεχίσουμε και θα την πάμε μέχρι τέλους χωρίς να κάνουμε βήμα εκατοστό, χιλιοστό πίσω. Σύντροφοι και φίλοι, στους εργαζόμενους ανοίγονται δύο δρόμοι. Τον έναν δρόμο τον έχουμε δοκιμάσει. Η εργατική τάξη τον έχει δοκιμάσει ανεξάρτητα από τις εκδοχές της. Η καπιταλιστική ανάπτυξη σημαίνει για τους εργαζόμενους νέα βάσανα, νέα δεινά, συνεχώς να χάνουν δικαιώματα και κατεκτήσεις. Τα αντιδεξιά μέτωπα, όλα αυτά τα μεταβατικά στάδια και οι στόχοι, οι οποίοι δοκιμάστηκαν την προηγούμενη περίοδο με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ,
έσπηραν την απογοήτευση σε έναν κόσμο ο οποίος νόμιζε ότι ένας τέτοιος δρόμος θα μπορέσει να φέρει μια καλύτερη κατάσταση για τους ίδιους εργαζόμενους. Αυτά θα δοκιμάσουν να τα ξαναφέρουν και στο εργατικό κίνημα το επόμενο διάστημα και να μας ξαναφέρουν ζεσταμένη σούπα. Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ δίνουν όλες τις δυνάμεις στους χώρους δουλειάς και στους κλάδους, στις πόλεις και στα χωριά, ώστε νέες δυνάμεις να μπουν συνταξικοί πάλι, να οργανωθούν απέναντι στην εργοδοσία και στο κράτος της, να συνειδητοποιηθούν πλατύτερα οι βασικές αιτίες της εκμετάλλευσης, της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Γιατί υπάρχει εκμετάλλευση, γιατί υπάρχει φτώχεια, γιατί υπάρχει ανεργία, γιατί υπάρχει τεράστιος πλούτος συσσωρευμένος στα χέρια των λίγων την ίδια στιγμή που πολλοί υποφέρουν. Ποιοι είναι οι λόγοι που δεν ικανοποιούνται οι σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων. Σήμερα, με την τεράστια ανάπτυξη της τεχνολογίας και της επιστήμης, μπορεί να γίνει ακόμα πιο κατανοητό οι παράγοντες που εμποδίζουν την κοινωνική ανάπτυξη και την ικανοποίηση των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών, που είναι το ίδιο το σύστημα της αδικίας, είναι ο ίδιος ο καπιταλισμός, που προωθεί τον ατομικισμό, την αποξένωση, την αλκοκουλτούρα, τους πολέμους, την προσφυγιά, που δεν θέλει να υπάρχει σταθερή δουλειά με δικαιώματα, δημόσια και δωρεάν υγεία, παιδεία, ασφάλιση, πρόνοια, όλα αυτά υψηλού επίπεδου, δημόσια και δωρεάν, πολιτισμός και αθλητισμός, που να είναι βασικά στοιχεία της κοινωνικής ανάπτυξης για κάθε εργαζόμενο και εργαζόμενη, για τα παιδιά της εργατικής λαϊκής οικογένειας, για κάθε νέο και νέα. Μπορούμε να ζήσουμε διαφορετικά, μπορούμε να φτιάξουμε ένα άλλο παρόν, μπορούμε να φτιάξουμε ένα άλλο μέλλον. Φτάνει να παλέψουμε ενάντια στα παράσιτα, στους καπιταλιστές και τις κυβερνήσεις τους, που έχουν την εξουσία και κλέβουν τον πλούτο που παράγουν οι εργαζόμενοι. Ο σοσιαλισμός είναι αναγκαίος και επίκαιρος. Αυτό θέλουμε να πούμε στην νεολαία. Αυτό θέλουμε να πούμε στην εργατική τάξη. Στην Ελλάδα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις. Οι εργαζόμενοι να ζήσουν καλύτερα. Φτάνει να φύγει από τη μέση ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής και αυτό το βάρβαρο σύστημα που γεννά τους πολέμους, τη φτώχεια και την προσφυγιά. Μπορούμε και πρέπει να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις, ώστε να ανοίξει ο δρόμος της κοινωνικής ανατροπής, η ανασύνταξη και του εργατικού κινήματος, η κοινωνική συμμαχία, να συγκεντρώσει όλες εκείνες τις απαραίτητες εργατικές δυνάμεις που θα κάνουν πράξη το σύνθημα του φεστιβάλ της ΚΝΕ και του οδηγητή, να χτίσουμε ένα κόσμο ελεύθερο, ανοιχτό, γεμάτο ελπίδα. Γεια σας. Να ευχαριστήσουμε τους δύο ομιλητές για τα όσα πολύ καλά μας είπανε και εσάς που ήσασταν ένα πάρα πολύ καλό